Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την άναδρη δολοφονική επίθεση μελών της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής σε βάρος ενός πολίτη, ενός εργάτη του Παύλου του Φίσα στο Κερατσίνι προχθές. Η Χρυσή Αυγή ρίχνει και τα τελευταία προσωπία της. Είναι μια ομάδα θρασίδηλων, φοβισμένων, που μόνο όλοι μαζί κυνηγούν τους αδύναμους, επιτίθενται σε αυτούς που θεωρούν εύκολο στόχο, εχθρεύονται κάθε τι που εκφράζει το εργατικό και λαϊκό κίνημα, ταυτόχρονα βάζουν πλάτη στην εργοδοσία στους εφοπλιστές. Είναι τόσο δειλοί, τόσο ασήμαντοι, που ακόμα και τις δικές τους ιδέες δεν τολμούν να τις εκφράσουν. Τις κρύβουν, κοϊδεύουν κατάμουτρα την κοινωνία. Προσπαθούν το δολοφονικό μένος τους να το εκδηλώσουν ως πολιτική άποψη. Κρύβονται και θα συνεχίσουν να κρύβονται μέχρι το εργατικό και λαϊκό κίνημα να τους εξαφανίσει, να τους αρρώσει. Προσπαθούν να επιβιώσουν με απειλές. Απειλές όμως το εργατικό κίνημα δεν πιάνουν. Ματαιοπονούν. Να ξέρουν ότι αν βρεθεί σε ένα λάκκο με φίδια, το πιο πιθανό είναι να σου επιτεθούν. Μάταιος κόπος όμως, γιατί αυτό δεν τους κάνει ούτε περισσότερο ανθρώπους, ούτε λιγότερο ερπετά. Δεν μπορούν να σταθούν μέσα στην κοινωνία. Δεν έχουν κανένα τέτοιο ρόλο. Είναι το μακρύ χέρι του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Και γι' αυτό κάνουν μεγάλο λάθος αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φασισμό και τον ναζισμό, την πιο ακραία έκφραση του καπιταλισμού, χωρίς να θίξουν το ίδιο το σύστημα που το γεννά και το υπερασπίζεται. Η Χρυσή Αυγή είναι πολλαπλά χρήσιμη στο σύστημα, φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εκφράζει πρώτα απ' όλα το πιο πρωτόγονο ταξικό μίσος της εργοδοσίας σε βάρος του λαϊκού κινήματος. Δίνει άλοθη στις πιο αντιλαϊκές πολιτικές. Χρησιμοποιείται σαν φόβητρο. Θα χρησιμοποιηθεί ίσως μέσω της Χρυσής Αυγής για να θεσπιστούν απαγορεύσεις και περιορισμοί των κομμάτων της εργατικής τάξης. Δεν μπαίνουμε σε μια τέτοια παγίδα. Το εργατικό κίνημα, ο λαός, ο κάθε πολίτης, το περίγυρό του, το χώρο δουλειάς, τη γειτονιά του, θα αντιμετωπίσει τους Ναζί. Δεν θα δείξουμε πλέον καμία ανοχή στους φασίστες. Εργάτες θα τους αρρώσουν. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα φασιστοειδή τσιράκια του κεφαλαίου χτύπησαν για άλλη μια φορά μέσα στο σκοτάδι. Όπως πριν λίγες μέρες, στις 12 του Σεπτέμβρη στην Εργατούπολη του Περάματος, έτσι και προχθές στο Κερατσίνι. Η εγκληματική και δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής έχει στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και την νεολαία. Αποθρασύνεται από την πολύμορφη στήριξη που της παρέχουν το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και τα μεγαλοσυμφέροντα που τη γέννησαν και τη θρέφουν για να επιτίθενται σε όσους παλεύουν, σηκώνουν κεφάλι, να επιτίθενται στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτοί οι κατά τα άλλα αντισυστημικοί εντός εισαγωγικών βρήκαν τον εχθρό τους στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου που έβγαζε παλιότερα το μεροκάματό του ως εργάτης και που η καπιταλιστική κρίση τον πέταξε στην ανεργία. Σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που μοιράζονταν την ίδια μοίρα με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους νέους ανθρώπους που αυτό το σάπιο σύστημα τους καταδικάζει σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα, στην ανεργία, στην κακοπληρωμένη αλλά και στην απλήρωτη δουλειά, στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Το προχθεσινό φωνικό στην εργατογειτονιά του Κερατσινίου πρέπει να αφυπνίζει και να ταρακουνίζει κάθε τίμιο λαϊκό άνθρωπο. Καμιά αυταπάτη για τους φασίστες. Δεν μπορεί αυτοί οι εγκληματίες να βγαίνουν ως υπερασπιστές των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτοί θέλουν τον εργάτη στρατιωτάκι, ακούνητο και αμίλητο, που να λέει ευχαριστώ για ένα ξεροκόμματο, που θα κάνει τεμενάδες και θα προσκυνά εφοπλιστές το κεφάλαιο και θα κοιτά με μισό μάτι και ως εχθρό του τον συνάδελφό του. Η Χρυσή Αυγή, αυτή η ναζιστική συμμορία, ο εσμός των αποβρασμάτων, των βγαλμένων από το κοινωνικό απόπατο, δεν πέταξε χθες τη μάσκα. Δεν είχε ποτέ μάσκα. Ποτέ. Τους ξέρουν οι κύκλοι των εφοπλιστών που τους χρηματοδοτούν. Τους ξέρουν αυτοί που πουλάνε ναζισμό με lifestyle, περιτύλιγμα, που λένε ότι σβάστηκα δεν είναι σβάστηκα, αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν το ναζιστικό απόπατο σαν χοροδία προσκόπων που συνοδεύει γριούλες στα ATM.
Τους ξέρουν οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει αν ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρρητη έκθεση του τμήματος της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μιλά για στενές σχέσεις, διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την Ελλάς. Τους ξέρουν όλοι αυτοί που στοιχειωδώς θα αντιδρούσαν αν δεν ήθελαν να βλέπουν τους ταγματαλίτες να χτυπούν μετανάστες. Να ακούνε ότι οι ταγματαλίτες μαχαιρώνουν μετανάστες στις γειτονιές, ότι οι ταγματαλίτες στείνουν καρτέρι σε κομμουνιστές, ότι οι ταγματαλίτες στρέφονται ενάντια στον εργατόκοσμο, φωνάζοντας μπροστά στις κάμερες, εμείς είμαστε μαζί με τους εφοπλιστές μας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος των ταγματαλιτών, να τρομοκρατήσουν τον εργατόκοσμο. Οι λεχρήτες του αίμα μόνο για Έλληνες είναι αυτοί που μετά το αίμα των Χασάν και των Αλή έχησαν το αίμα του Παύλου Φίσα. Είναι αυτοί που χτύπησαν με λοφτάρια πρωτοπόρους κομμουνιστές εργάτες στο πέραμα. Είναι αυτοί που πήγαν με το Μάνεση ενάντια στους απεργούς της Καλλιβουργίας. Εκεί στην ίδια Καλλιβουργία έστειλε τα ΜΑΤ ενάντια στους απεργούς η κυβέρνηση του συνταγματικού τόξου των Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη τότε. Γι' αυτό οι Ναζί πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αυτό που είναι. Ως το μακρύ, τρομοκρατικό, δολοφονικό χέρι του συστήματος της εκμετάλλευσης, της βρωμιάς, της δυσοδείας και της απείλας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και να τσακιστεί σύμφωνα με την υπόδειξη του Μπρέχτ. Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στη πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πρέπει να αντιμετωπιστεί γνωρίζοντας ότι πίσω από τον ναζιστικό αντισυστημικό μακιγιάζ βρίσκεται η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του Μόχθου με το φαιό σου λούπι, άλλοτε του Χίτη, του Γερμανοτσολιά και του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε του πολιτικού υπόκοσμου και άλλοτε του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού, άλλοτε του άντρακλα που χτυπάει γυναίκες και άλλοτε του νυχτόβιου μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει υπογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντιπάλου, του διαφορετικού. Η Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η άλλη όψη του ίδιου πολιτικού νομίσματος της πλουτοκρατίας. Είναι ακριβώς εκεί, στον κόρφο της πλουτοκρατίας, που εποάζεται το αυγό του φιδιού. Εκεί βρίσκεται η φωλιά του. Η Χρυσή Αυγή βγαίνει μαθρέμα του καπιταλιστικού συστήματος, δείχνει ότι όταν αυτό έχει μεγάλες δυσκολίες να ξεπεράσει τις αντιφάσεις του, αξιοποιεί αυτόν τον άκρο απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και με πολύ σκληρό τρόπο. Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής έχει εκδηλωθεί εδώ και πολύ καιρό. Μετανάστες, συνδικαλιστές και αγωνιστές, αλλά και πρόσφατα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ ένιωσαν το εγκληματικό χέρι της Χρυσής Αυγής. Η χθεσινή δολοφονία έφτασε στο αποκορύφωμα. Έχουμε μια όξυνση της εγκληματικής αυτής δράσης. Υπάρχει σοβαρή ευθύνη, γιατί μπορεί να γίνεται συζήτηση για το αν μας στάνει ή δεν μας στάνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, αλλά και αυτό που υπάρχει με τον τρόπο που εφαρμόστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε, για να δούμε τα αποτελέσματά του, για να δούμε αν είναι επαρκές ή όχι. Ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τη δολοφονική δράση των ναζιστών. Τα σωματεία των εργαζομένων, οι μαζικοί φορείς, οι λαϊκές επιτροπές μπορούν να απομονώσουν τους θρασίδηλους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής και να προστατεύσουν τον λαό από το δηλητήριο και τη δράση τους. Να δυναμώσουν τη λαϊκή συμμαχία για να μην τέρμα στη δράση των Ναζί και του συστήματος που τους στρέφει. Καλούμε την εργατική τάξη, το λαϊκό κόσμο που βασανίζεται, να δει ότι οι Χρυσαυγίτες δεν είναι φίλοι του, αλλά θανάσιμοι εχθροί του, που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Να διωχτούν από τις λαϊκές γειτονιές. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί. Να σπάσουν τα μούτρα τους. Κανείς μας δεν χρειάζεται τους Ναζί για να φτιάξει τη ζωή του. Το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να έχει σχέση με φασίστες δολοφόνους των εργατών. Το παρόν και το μέλλον της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων, είναι να απαλλαγούν όσο πιο γρήγορα γίνεται από τους εκμεταλλευτές τους. Αυτούς που μας ξεζουμίζουν καθημερινά και αυγαταίνουν τα κέρδη τους από το αίμα και τον υδρότα μας. Μόνο ένα ρωμαλαίο, ταξικό, εργατικό, λαϊκό, αντικαπιταλιστικό κίνημα είναι αυτό που έχει τη δύναμη όχι απλά να λιώσει το φασιστικό φίδι, όχι μόνο να το εκδιώξει από κάθε γειτονιά και από κάθε χώρο δουλειάς, όχι μόνο να επιβάλλει να μην μπορούν να σταθούν σε καμιά γωνιά αυτά τα αποβράσματα, αλλά ταυτόχρονα να αχρηστέψει και την καπιταλιστική μήτρα που το εκτρέφει και το αναπαράγει.